αποτείνουμε τον πρέποντα χώρο τιμής στη μνήμη των Ελευθερίου και Σωματείου Βενιζέλου. Μια μνήμη που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει, καθώς το αποτύπωμα των δύο ανδρών στην πορεία και εξέλιξη της χώρας μας παραμένει πάντα ζωντανό. Ο Εθνέκτης Ελευθέρης Βενιζέλος υπήρξε πολιτική μεγαλοβία με εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες, αριστοτέχνη στην πραγματοποίηση του εφικτού, πολυμήχανος, επίμονος, εφάνταστος, με ρεαλισμό και ευελιξία, αλλά και στοικότητα απέναντι στην ήττα. Ένας διαβίαστος νους, όπου πολλές φορές αντί της επιθετικότητας επέλεγε τη σύνεση και τη μετριοπάθεια. Λειτουργήσε ως δώρο Θεού για την Ελλάδα. Έγινε ο ηγέτης και ο ήρωας της νεότερης ιστορίας μας, σε μια εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν σε αδιέξοδο και ήταν εθνικά ενίσχυρη. Με ενενικό ενθουσιασμό και πρακτικό νου, μετριοπαθής και ριζοσπαστικός, κατάφερε να κάνει ένα πληγωμένο λαό να πιστέψει στα οράματά του και να αγωνιστεί για αυτά. Έδωσε πολιτικές και διπλωματικές μάχες, εμφύσισε πνοή σαν έθνος καταπονημένο και περιφρονημένο και το εδραίωσε στη θέση που του άξιζε στη διεθνή κοινότητα. Δίπλα στον Ελευθέρη ο Σοφοκλής, χαμηλότονον ο ίδιος, στη σκιά της μαγνητικής μορφής του Εθνάρχη, προσέφερε στο έθνος μορφολογισμό, πολιτικό ήθος και σεμνότητα. Η πολιτική διαδρομή του συνδέθηκε με χρήσιμες στιγμές της μετακατοχής Ελλάδας και σράγει στις βασικές επιλογές της εξωτερικής πολιτικής ζωής της χώρας, καθώς και σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την πατρίδα μας. Οφείλουμε να αντλούμε τρόπους σκέψης και πράξης από τα έργα της ημέρας των δύο ανδρών. Ευνοία του μνήμη.